Φυσικό παράδειγμα που μόλις είπε ο κ. Παφίλης, αντιλαμβάνεστε γιατί δεν μπήκα στη λογική. Μάλιστα, τέλεια, λοιπόν. Να απαντήσω. Καλώς. Απλώς να πω κάτι. Για τις αφίσεις επίσης. Να... Ναι, έχει θέσει ένα θέμα ο κ. Μουτσάκη. Ναι. Θα τις μαζέψει τις αφίσεις μετά τις εκλογές. Λοιπόν, μετά τις εκλογές, την Παρασκευή. Δεν μπορεί να υπάρχουν αφήσει. Η παρανομία έχει συντελεστεί. Έτσι. Γιατί θέλει με τον αέρα γέμισε η Αθήνα σκουπίδι. Κάποιο να τα μαζέψει αυτά. Ο κύριος Κουμουτσάκος έφτιαξε ένα σποτάκι, έξυπνο θα έλεγα. Και από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 12 χρόνια στη μείζωνα περιφέρεια της πατρίδας μας, ξεκίνησε από το γεγονός της δικής μου αφισοκόλλησης. Περιφερειακές παρατάξεις. Τι θέλατε και εσείς την αφισοκόλληση αφού είχατε σποτάκια. Θα σας πω ότι την ήθελα. Αν μέχρι τις 18 Απριλίου υπάρχουν κανάλια που ξεχνάνε ακόμα και να παίξουν ότι παραιτήθηκα από βουλευτής, δεν παρουσιάζουν τη δράση μας. Οδηγηθήκαμε. Μισό λεπτό. Οδηγηθήκαμε κάποιες περιφερειακές παρατάξεις στο να κάνουμε αφισοκόλληση. Για να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία, θέλω να σας πω το εξής. Αν, παρόλο που η τηλεοπτική πραγματικότητα με την κανονική πραγματικότητα, πιστέψτε με, έχει στη μέση το σήμα της διαφοράς, αν πραγματικά ενόχλησα κάποιους συμπολίτες μου, εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Θα το μαζέψετε. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Είναι μία εβδομάδα. Ότι ενοχλήσατε, ενοχλήσατε. Αν θα το μαζέψετε. Ακούστε. Το θέμα. Να τελειώσω και μετά, ας πει ο καθένας ό,τι θέλει. Ας μας πει ο κύριος Κουμουτσάκος, γιατί από όλα τα προβλήματα που έχουμε ιεράρξει σε αυτό στο σποτάκι. Λοιπόν, λέω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να αλλάξουμε και το ήθος στην άσκηση πολιτικής. Ζούμε σε μία χώρα που κανείς δεν ζητάει συγγνώμη. Αλλά θέλω να σας πω και κύριε οικονόμου, Waymin. Υποκριτές και φαρισαίοι. Εάν όσες φορές και εσείς προσωπικά είχατε σπαταλήσει τον ίδιο τηλεοπτικό χρόνο για τις αφίσες της Δούρου, του Παφίλη, της Κουτσούμπα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τον καρκίνο στη Φυλή, για το πεδίο του Άρεως, η πατρίδα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Κύριε Κουμουτσάκο, 34, παιδιά θα κλείσει εκπομπή. Με συγχωρείτε, δεν θα προλαβαίνει. Πώς το λέει η κυρία Δούρου αυτό? Όταν λέει η κυρία Δούρου εμένα προσωπικά διαπλεκόμενο, πείτε μου το όνομα με το οποίο διαπλέκομαι. Εγώ είμαι αλέγγελος. Ακούστε, μα εγώ μιλάω σχετικά καλά ελληνικά. Ναι. Δεν χρησιμοποιώ επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν με είπατε διαπλεκόμενο. Ξαναδείτε λίγο μετά με ψυχραιμία και χωρίς να φωνάζετε. Πάντα είμαι. Την δεν εκπομπή. Φωνάζω, κυρία Δούρα, ακούστε να σας πω. Δεν φωνάζω. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Όταν λέτε τον άλλον διαπλεκόμενο, πρέπει να λέτε και ονοματεπώνυμο και διαπλέκεται. Κύριε Κουμουτσάκο, ελάτε. 30 δεύτερα κλείσαμε. Έχω δικά μου 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα καθαρά. Κλείσαμε. Το θέμα τη πανατική προκλητική και παράνομης αφισοκόλλησης δεν είναι προφανώς το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά είναι δείγμα γραφής κάποιου υποψηφίου. Πώς παράνομα και προκλητικά και αποκρουστικά κάνει αφισορρύπανση. Δεν είναι προσωπικό, είναι θέμα νοοτροπίας. Όσον αφορά το γιατί πρέπει να ψηφιστούμε. Πρέπει να ψηφιστούμε γιατί έχουμε μια στρατηγική θεώρηση για την Αττική. Δεν έχουμε αποσπασματική αντίληψη. Ως άθροισμα Δήμων, εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την Αττική. Εμείς θέλουμε τους δημάρχους. Ισότιμους συνεργάτες, όχι μελλοντικούς πολιτικούς μας πελάτες. Και αυτό κάτι λέει. Επίσης, και μια αντίληψη για τα κοινοτικά κονδύλια. Και θα τελειώσω σε αυτό. Ναι. Το ζήτημα, δεν είναι να μην χαθεί ένα ευρώ. Το ζήτημα είναι να αξιοποιηθεί κάθε ευρώ. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Έχουμε την τεχνογνωσία. Τελεία και Παύλα, καλημέρα σε όλους και καλή επιτυχία, παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει